άλλο λόγο. Καλημέρα. Που ελπίζουμε να, να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Ο Δήμαρχος να προσελκύσει τουρίστες. Βέβαια, ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Καμιά φρεγάτα να με προσελκύσει από τουρίστες. Μια χαρά να είναι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, βουλευτή βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ. Και τον κύριο Νίκο Αλικάκο, υποστράτηγο εν αποστρατεία. Χαίρετε. Αλλά βεβαίως να συνδεθούμε και με τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς ασφάλειας. Λοιπόν. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη. Θες να ξεκινήσεις την κουβέντα σήμερα. Ναι, πάμε. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Βίτσα. Σας ανησυχεί όλη αυτή, επειδή έχετε περάσει και από το Πεντάγωνο, όλη αυτή η συζήτηση των τελευταίων ημερών και ιδιαίτερα η απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει σεισμικές έρευνες σε συγκεκριμένα σημεία. Βεβαίως με ανησυχεί. Νομίζω ότι θα ήταν παράλογο να μην ανησυχεί κανείς. Υπάρχει μια αύξηση της προκλητικότητας από την πλευρά της κυβέρνησης της Τουρκίας και λέω της κυβέρνησης της Τουρκίας γιατί θεωρώ ότι δεν μας χωρίζει τίποτα από τον τουρκικό λαό και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Τουρκία θα είναι εκεί πάντα, η Ελλάδα θα είναι εδώ πάντα. Η οποία εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Είχαμε τα δύο γεγονότα στον Εύρο, δηλαδή στις Καστανιές και στις Σφαίρες. Είχαμε για πρώτη φορά υπερπτήση πάνω από έδαφος, δηλαδή από την υπηρετική Ελλάδα. Είχαμε, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, τις εξαγγελίες ή τις τοποθετήσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του κ. Ακάρ, και του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Τσαβούσογλου, αλλά και του κ. Ερντογάν. Είχαμε τη χθεσινή μόλις τοποθέτηση του Τούρκου πρέσβη στην Ελλάδα ότι έχουμε δικαίωμα να τα κάνουμε αυτά που κάνουμε. Και διάφορες απειλές προς διάφορους τρόπους, ιδιαίτερα με βάση την παράνομη συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης. Οπότε βεβαίως υπάρχει μία ανησυχία. Το θέμα είναι ότι πώς αυτή την προκλητικότητα, που στην οποία μπορώ να προσθέσω πολλά, την αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Ναι, το λέμε γιατί υπάρχει μια συζήτηση και θα μας το πούνε και ο κύριος Αλικάκος και ο κύριος Καραγιάννης. Αν εσείς θα συμφωνούσατε με την κυβέρνηση σε εξοπλιστικά προγράμματα, σε ενίσχυση εξοπλιστικού προγράμματος, γιατί ακούμε και για F-16 και για φρεγάτες. Τίθεται επιτεκτικά το ζήτημα. Κοιτάξτε, από πολλούς αναλυτές και από ανθρώπους της άμυνας. Το ένα θέμα είναι ότι όταν έχεις μία διαφορά, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να χρησιμοποιείς το διπλωματικό δρόμο. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις, σε επίπεδο κυβερνητικό, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει τον πρώτο λόγο. Ή αν θέλετε, είναι το μπροστά, δεν είναι το Υπουργείο Άμυνας. Αλλήμωνα στρατιωτικοποιούνται τα πάντα. Το δεύτερο ζήτημα είναι βεβαίως ότι παίζει η δύναμη, αν θέλετε, πυρός ή ισχύς, παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο όταν συζητάς, όταν διαπραγματεύεσαι. Αυτή τη στιγμή και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχωράει ή εμείς είχαμε ξεκινήσει το πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16 σε Viper, το πρόγραμμα της επαναλειτουργίας αυτών των μοιράς, διάφορα πράγματα, ακόμα και η ταυπικάπα Καραθανάσης που δόθηκε χτες στο πολεμικό ναυτικό, στη δική μας θητεία προχώρησε πάρα πολύ, όπως και η νούμερο 7. Οπότε, λελογισμένα, γιατί αν θέλετε για μένα το βασικό ζήτημα είναι τα σχέδια και έχουμε ικανούς και στρατηγούς και ναυάρχους και πτέραρχους οι οποίοι μπορούν να κάνουν στρατιωτικά σχέδια, όπως και η λογική κυβερνητική είναι το βασικό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πολλές φορές συζητάμε ένα πράγμα που δεν έπρεπε να συζητάμε. Δεν έπρεπε να συζητάμε, δηλαδή με συγχωρείτε, θα κλείσω, αλλά λέω δεν είναι αναγκαίο να συζητάμε κάθε τόσο. Είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας ικανές? Βεβαίως είναι ικανές. Ναι. Βεβαίως είναι ικανές. Να πάμε στον στρατηγό. Επιχειρησιακά και από την εμπειρία σας,